Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, εκλεγμένο Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά κι εσείς. Κέρδισε τελικά το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές, γιατί οι αριθμοί αυτό δείχνουν, αλλά ακούστηκαν και κάποιες απόψεις ότι θα μπορούσαν να τα πάει και καλύτερα. Κοιτάξτε, εδώ γίνεται μια οργανωμένη επιχείρηση και πριν τις κάλπες να απαξιωθεί, θα λέγαμε, το ΚΚΕ, να προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι... Γιατί θυμάστε και δημοσκοπήσεις και πολύ πιο κάτω από τα ποσοστά που τελικά πήρε το ΚΚΕ, αλλά και μετά γίνεται μια προσπάθεια ακριβώς να τεθεί ζήτημα για το ΚΚΕ, τη στιγμή όμως που είναι σαφής μια ξεκάθαρη άνοδος του κόμματος. Τα ποσοστά του σε σύγκριση με και με τις ευρωεκλογές, το 5,3, αλλά και τις εθνικές εκλογές. Και αυτό που λέμε είναι ότι είναι η τέταρτη κατά σειρά άνοδος του ΚΚΕ στις τελευταίες κάλπες και είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει ακριβώς μια δυναμική που καταγράφεται μια διαρκής ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που εκφράζεται μέσα από το ΚΚΕ και νομίζουμε ένα σημαντικό κομμάτι της εκφράζεται μέσα από το ΚΚΕ και από αυτή την άποψη έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι διαμορφώνεται μια τάση η οποία θα λέγαμε είναι αδιαφυσβήτητη και ταυτόχρονα δείχνει τις δυνατότητες όταν έχεις για παράδειγμα το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα στην Αττική. Κύριε Παπαδάκη, ακριβώς αυτό. Κοιτούσα τα ποσοστά μετά και τα αποτελέσματα στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Είναι έως και εντυπωσιακή η επίδοση του ΚΚΕ σε κάποιους δήμους. Εσείς στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ήρθατε σε επαφή με τον κόσμο, μιλήσατε με τον κόσμο. Πώς το πέτυχε, πού το αποδίδεται αυτό το πέρασμα του ΚΚΕ στα μεγάλα αστικά κέντρα? Ιδιαίτερα στις εργατογειτονίες μιλάμε και για δεύτερη δύναμη. Υπήρχαν πολλοί δήμοι που ήσασταν δεύτερη δύναμη. Ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, όπως Πέριξ, τα χωριά και τις περιοχές γύρω από τη Λάρκο, που είναι πρώτη δύναμη το ΚΚΕ. Δηλαδή η απήχηση της μάχης που δόθηκε για την διάσωση της Λάρκο και των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική. Όπως επίσης και σε μια σειρά περιοχές όπως στη Θεσσαλία με πληγέντες, στη Βόρεια Εύβοια, που άμα δείτε τα ποσοστά του ΚΚΕ είναι ενισχυμένα, είναι τρίτο κόμμα σε πολλές από αυτές τις περιοχές. Είναι δηλαδή στοιχεία που μας κάνουν ακριβώς να βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι εκεί που δόθηκαν μεγάλες μάχες, αναμετρήσεις, αγώνες που μπήκε μπροστά το ΚΚΕ, οικοδόμησε δεσμούς, οι οποίοι οι δεσμοί βλέπετε ότι αποκτούν και μια συνέχεια, δηλαδή δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι κάτι ευκαιριακό, δεν έχει να κάνει με συγκοινωνούντα δοχεία με άλλα κόμματα, που εύκολα, πώς να το πω, ό,τι μπορεί ευκαιριακά να πάρεις την επόμενη μέρα. Παρά τη νίκη, ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να σας πω για τα ποσοστά σας και για το κόμμα σας, εξίσου κέρδισε και η δεξιά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σας προβληματίζει αυτή η άνοδος της δεξιάς σε συνδυασμό... Και της ακροδεξιάς. Και της ακροδεξιάς σε συνδυασμό... Ακροδεξιά, γιατί στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία υπέστη απώλειες ενός εκατομμυρίου ψήφων. Mm-hmm. Και 45% της δύναμής της. Και 33% ΣΥΡΙΖΑ κάτω και 18% από τα ποσοστά τώρα των βουλευτικών εκλογών. Και 18% το ΠΑΣΟΚ και η Πλέψη Ελευθερίας. Τα λέω αυτά γιατί είχαμε μια ξεκάθαρη καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής και δεν μπορεί αυτό να εμφανίζεται, γιατί ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη αυτές τις μέρες που αρχίζουν να διαμορφώνουν διάφορα τρίκ, δηλαδή ότι τέλος πάντων πήραμε το μήνυμα και θα συνεχίσουμε στην ίδια ρότα να πετύχουν, να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι μεταρρυθμίσεις μας. Μα αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι που καταδικάστηκαν από το λαό και ακριβώς έρχονται εδώ με τις ουσίες να... Κύριε Παπαδάκη, όμως είχαμε, εκτός από αυτά τα δεδομένα, τα οποία έτσι είναι όπως τα περιγράφετε, είχαμε και μια τεράστια αποχή που
αφορά και το ΚΚΕ. Ναι, αυτό ήθελα να πω ότι... δεν κατάφεραν ποσοστό... ούτε τα κόμματα που ασκούν εξουσία, αλλά ούτε το ΚΚΕ να σπάσουν αυτό το ρεύμα της αποχής που το είδαμε να διωγγώνεται σε ιστορικά επίπεδα. Οι απώλειες που ανέφερα, δηλαδή το ότι η Νέα Δημοκρατία το 45%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 33%, 18% η Πλεύση και το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα που το ΚΚΕ κατέγραψε τις μικρότερες απώλειες, 8%, δείχνει ακριβώς και την αντοχή του σε αυτή τη, και τις λιγότερες απώλειες. Βεβαίως έπληξε και το ΚΚΕ η αποχή. Εμείς, ξέρετε, δεν διακρίνουμε πολιτικά χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πολιτικές των κυβερνήσεων. Δεν την επικροτούμε ως τάση, γιατί έχει και μια αντιδραστική, θα λέγαμε, πλευρά όλη αυτή η μη συμμετοχή, και που μπορεί εύκολα να, πώς να το πω, να χειραγωγηθεί και να ερμηνευθεί κατόπως θέλει κανένας. Αλλά το θέμα είναι και το κύριο για μας, ότι το ΚΚΕ, ξέρετε, δεν εκφράζει υποκριτικά την ανησυχία του για την υψηλή αποχή μόνο μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Το ΚΚΕ δίνει μάχη καθημερινά να υπάρχει συμμετοχή στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, στις συνελεύσεις των σωματείων. Και στην Ευρώπη ποια μάχη θα δώσετε? Είστε εκλεγμένος ευρωβουλευτής, ναι, καταδικάζει να, το ΚΚΕ. Να κλείσω μόνο αυτό, ότι έχει σημασία λοιπόν ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα που υπονομεύουν τη λαϊκή συμμετοχή στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στους μαζικούς φορείς. Εμείς είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε σε αντίθετη κατεύθυνση, ακριβώς θέλοντας και τη συμμετοχή του κόσμου, η οποία προφανώς δεν είναι ένα διάλειμμα μόνο η στάση απέναντι στις εκλογές. Είναι συνολικότερα η στάση που όλα τα υπόλοιπα κόμματα δουλεύουν σε μια κατεύθυνση παθητικοποίησης, να τον τραβήξουν μακριά. Και επί της ουσίας έρχεται και ως αποτέλεσμα, γιατί ήταν και μια από προσανατολιστική συζήτηση. Θυμάστε, ο ένας με τα ακίνητά του, ο άλλος με τα κοκάλαβά του, που όλα αυτά επέδρασαν στο να διαμορφωθεί ρεύμα αποχής. Λέω ότι καταδικάζετε τις πολιτικές της Ευρώπης, είστε όμως ευρωβουλευτής, θα είστε στην Ευρώπη, εκεί ποια μάχη πρέπει να δοθεί, ποια μάχη θα δώσετε? Κοιτάξτε, το ΚΚΕ, ακριβώς επειδή είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει δεσμεύσει και μπορεί να αποκαλύπτει και να ξεσκεπάζει και να καταψηφίζει την αντιλαϊκή πολιτική που έρχεται τελικά και γίνεται νόμι του κράτους στην Ελλάδα. Και ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος μας, και ακριβώς έρχεται να εκφράσει και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο το ΚΚΕ αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το. Δεν προκύπτει, δηλαδή από τις έρευνες ότι η πλειοψηφία προκύπτει να είναι φιλοευρωπαϊκή. Τις έχετε δει λίγο τις έρευνες? Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του Μαΐου δείχνει 38% θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 53% στην τελευταία μεγάλη έρευνα που έγινε είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα. Ενάντια... Τα λέμε αυτά γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Ενάντια σε συγκεκριμένες πολιτικές, όχι. Όχι πολιτικές, για τη στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθολικά. Και σας το λέω, δεν μπορείτε να τα δείτε, να τα συμβουλευτείτε. Τα λέμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που θέλει να ξέρει, ανησυχεί, δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ποιος άλλος εκτός από το ΚΚΕ μπορεί πραγματικά και με την αξιοπιστία, το κύρος που αποτυπώθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα, μπορεί να απαντήσει. Και βεβαίως και στα διλήμματα αυτά που μπαίνουν τώρα με την... ξέρετε, με την σοσιαλδημοκρατία, που αρχίζουν πάλι συζητήσεις περί ενωμένης κεντροαριστεράς. Ναι, και διαφόρων έτσι, σχημάτων, που τα είδαμε και στη Γαλλία αυτά. Γιατί τώρα δεν είναι η συνένωση αυτή, δεν ήρθε φέτος μόνο τώρα μπροστά απέναντι στη Λεπέν. Και πέρσι υπήρχε στις εκλογές στη Γαλλία, υπήρχε εκλογικός συνασπισμός που ήταν μέσα και οι Πράσινοι και οι Σοσιαλδημοκράτες και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι τελικά όχι μόνο δεν αναχέτησαν ένα φραγμό στη Λεπέν, ίσα ίσα της έδωσαν και αέρα στα πανιά. Τα λέμε αυτά για να συνειδητοποιηθεί ότι, για παράδειγμα, όταν ο Μακρόν ψηφίζει μαζί με την Λεπέν το τελευταίο αντιμεταναστευτικό νόμο, ποιος δίνει αέρα στα πανιά της ακροδεξίας? Όταν η κυρία Μελώνη είναι, πώς να το πω, πρωθυπουργός της Ιταλίας και δεν τρέχει κάστανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
κύριε Παπαδάκη. Το πάλε ποτέ η απειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είναι για να γελάς όταν ζητάει τη στήριξή της μέχρι και η κυρία Φοντερ Λάιν. Άρα, λοιπόν, να κλείσουμε εδώ όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με ισχυρό ταξικό εργατικό κίνημα, με το ΚΚΕ που είναι πλέον ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, ο λαός μπορεί την επόμενη μέρα, γιατί όλα θα είναι εδώ, τα πλεονάσματα, τα αντιλαϊκά μέτρα, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο λαός να οργανώσει την πάλη του και μέσα στους χώρους δουλειάς και να βάλει εμπόδια και να πάρει ανάσες και να οργανώσει την αντεπίθεσή του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις κυβερνήσεις και τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομά της. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.